Καλημέρα Στάνη. Ήμουν χτες με τον Γιάννη. Παίζαμε. Μου λέει σειρά σου τώρα. Πες μου ποιος είναι ο αγαπημένος σου καλλιτέχνης στην Ελλάδα. Και μετά χτυπιόμουν έτσι και λέω καλά είσαι βλάκας Αλέξη. Καλλιτέχνης δεν είπες Γιάννη. Λέω ο Στάνη. Ο Γιάννης αποσβολωμένος. Σηκώνεται λίγο την καρέκλα του. Μου λέει με γάμισες. Έχασα. Το ανέβασες τόσο ψηλά μου λέει. Δεν μπορώ, έχασα. Πάω να βάλω κάτι να φάω. Όπου συγκινήθηκα πάρα πολύ, Στάν, με τα λόγια σου, που λες ότι ξεκίνησες από... ήρθες από την Πάρο, ενώ Αθήνα κατέβαινες μόνο για ψώνια. Πού λεφτά να νοικιάσεις στην Αθήνα. Τα νίκια εδώ είναι φοβερά ακριβά, δεν το συζητάω. Και εγώ για ψώνια θα κατέβαινα πάρω, μόνο. Κατέβηκε εδώ με τα Louis Vuitton και το ξυσμένο μαλλί, πολεμώντας στο κεφάλαιο. Δεν είχε λεφτά, δεν ζήτησε ποτέ από το μισθό δημάρχου του πατέρα του, ούτε ευρώ. Δεν ζήτησε ποτέ από τις εισπράξεις, από τα δωμάτια που νοικιάζουν οι γονείς του, τίποτα. Δεν τον ένοιαζαν λέει αυτά τα πράγματα. Ποιον μεγάλο ποιητή τον νοιάζουν αυτά τα πράγματα. Δεν ζήτησε ποτέ από το εστιατόριο που έχουν, ποτέ. Βράχος. Και λέω, ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά νομίζω είναι μόνο στις ταινίες. Εγώ θα τα είχα ζητήσει όλα. Στον Κωστόπουλο είδα συνέντευξη που έλεγε μια εβδομάδα με 5 ευρώ και το ρωτάει ο Κωστόπουλος και πώς πέρασε με 5 ευρώ μια εβδομάδα και του λέει τα άσπασα τόσο πολύ που βγήκα. Πώς το έκανες αυτό ρε άρχοντα, ρε τέρας ιδιοφυΐας, πώς το έκανες αυτό, έσπασες 5 ευρώ, τα διαχώρισες σε ίσα κομμάτια για 7 μέρες και έζησες. Τρελάθηκα. Λέω δεν γίνεται. Μας δουλεύει ρε μαλάκα, δεν γίνεται λέω ρε. Το παιδί είναι αλλού ρε μαλάκα, το παιδί είναι πολύ μπροστά. Όπου και εγώ σε μια δόση, γιατί δεν σου κρύβω ότι είμαι μεγάλος φαν. Εννοείται ότι είμαι μεγάλος φαν, τι να στο κρύψω, δεν μπορώ να στο κρύψω κιόλας, με βλέπεις και λες. Βάζω να ακούσω, είχα ακούσει σε μια συνέντευξη ρε Στάν που γυρνάς και λες ότι το ό,τι πιο όμορφο έχω δει κάτι κάπως έτσι είναι το πιο ψαγμένο σου κομμάτι, είναι πολύ ψαγμένο, έδωσες πολλή δουλειά σε αυτό. Και λέω, Γιάννη, κόφτα όλα, δεν κάνουμε γύρισμα, δεν έχουμε τίποτα, δεν είμαστε πουθενάδες, του λέω Γιάννη. Βάλε στο YouTube να ακούσουμε το ό,τι καλύτερο έχω δει. Και μπαίνει ρε Στάν το κομμάτι και παθαίνω μια πλάκα. Τρελάθηκα. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Τίποτα δεν κατάλαβα. Όπου ντράπηκα και λίγο ρε. Ο Γιάννης είχε πάρει το ύφος του τον κοίταζα και ντρεπόμουν, εγώ δεν καταλάβαινα. Τόσο ψαγμένα πράγματα. Όπου γυρνάει ο Γιάννης γιατί με κατάλαβε. Μου λέει δεν κατάλαβες τίποτα ε. Του λέω ρε Γιάννακη πού να καταλάβω εγώ από στάνε μαλάκα του λέω. Και μου λέει ο Γιάννης πού να καταλάβεις ρε αμόρφωτε χωριάτη μου λέει. Εδώ πέρα το παιδί ξεδιπλώνει συμπαντικές αλήθειες. Και του λέω ρε Γιαννάκη αλήθεια, εξήγησέ μου, σε παρακαλώ. Όπου κάθεται ο Γιάννης υπομονετικά και μου λέει το και το. Αυτό το είπε για αυτόν τον λόγο, αυτό εννοεί αυτό. Τι είναι αυτά που λέει, λέω. Το μυαλό μου δεν χωράει άλλο Στάν το μυαλό μου, λέω. Του λέω Γιάννη κλείσε το Στάν, δεν χωράει το μυαλό μου. Θα εκραγώ, του λέω. Τρελαίνομαι. Κλείστο, δεν μπορώ άλλη γνώση. Σε φέρεις, σκουπίδια. Καριωτάκης, καλά έκανε και αυτοκτόνησε. Καβαδίας, 40 χρόνια στα καζάνικα του άξιζε. 40 ρε, κι άλλα 40. Εκεί με τίποτα Ιρανούς να τον πηδήξουν και να τον πετάξουν τίποτα στα νυχτά του ελληνικού ρε. Εκεί, όταν μιλάει ο Στάν, σιωπή, παντού. Τα παιδιά γύρω στην γειτονιά. Ρε τα βελανίδια και τα φύλλα ακίνητα. Μέχρι να τελειώσει ο Στάν. Ρε τα βελανίδια και οι ελιές και τα φύλλα ακίνητα. Μέχρι να τελειώσει ο Στάν. Η δεκαοκτούρα προσοχή, κάθονται οι δεκαοκτούρες πάνω και λένε κάθονται, απλά ράζουμε και ακούμε, Στάν. Και δυναμώνει ο Γιάννης για να ακούμε. Η μουσική πάει έτσι, καταλαβες. Και άμα σκάσει κι άλλη δεκαοκτούρα από εδώ, πρέπει να δυναμώσεις για να μην αλλοιωθεί ο ήχος τον τελευταίο, γιατί κάνει έτσι η μουσική. Κι άλλη δεκαοκτούρα, πιο δυνατά ο Γιάννης. Είχε έρθει. Στην Αθήνα δεν είχε λεφτά. Το σπίτι. Άλλο, δηλαδή το σπίτι τσάμπα του το δώσαν. Τα Μπέρμπερι και τα Τίμπερ, είχε σκάσει με τα Τίμπερλαντ και τα Μπέρμπερι και τα Prince Oliver και τα τέτοια, τον βλέπουν και λένε πού πάει ρε ο καημένος ρε. Έλα εδώ να μείνεις αγόρι μου, του λέει. Και έπαιρνε μέσα στον ηλεκτρικό και το μετρό, 5 ώρες απόσταση. Και δεν έπαιρνε εισιτήριο γιατί δεν είχε λεφτά. Να πάει να κάνει τι ήθελε να κάνει τη δουλειά του, 40 ώρες στούντιο.
Είναι από τα καινούργια τα στούντιο αυτά. Είναι... Στα προσθέτουν στην εφορία τα λεφτά αυτά τα στούντιο. Αλλά έχει δικαίωμα απόσβεσης και μετά από 10 χρόνια. Δεν έχει. Άκουσα και την άλλη δήλωση. Σταρ. Και εκεί με γονάτισε. Ήμουνα έτσι και γονάτισα. Λέω, ο, μαλάκα, λέω τι είπε. Γονατίζω. Δεν πήγε Αμερική, λέει ρε Σταν, και όταν πήγε, περιττώ να σου πω ότι είχα πέσει σε βαριά κατάθλιψη. Ήμουνα με τον Γιάννη. Μα να και έλεγα, όχι ρε μαλάκα, λέω. Ε, όχι, λέω ρε μαλάκα. Και μου λέει, ξεκόλα, μου λέει ο Γιάννης, δεν ξέρεις, μπορεί να γυρίσει. Του λέω, τι να γυρίσει, τον έχουν πάρει οι Αμερικανοί, έχεις τους Αμερικανούς για τίποτα χαζούς. Τον πήρανε. όπου στον Κωστόπουλο λες, ότι ο μόνος λόγος που δεν έφυγε σε την Αμερική μόνιμα, είναι επειδή σε κρατάει το κοινό. Γελάω, βλέπεις. Γελάω με τη, από την άποψη ότι χαίρομαι με την υπεργαματοσύνη σου. Ήσουν στο μετρό σε, και κοίταγε εκεί στο μετρό, πήγαινε έτσι στο μετρό και κοίταγε εσύ για ελεγκτή. Και λες τώρα, πούστη θα με πιάσουν. Κάτσε λίγο να πληκτώ, μην με καταλάβουν. Παίζει να είναι ελεγκτής αυτός δίπλα μου, κάτσε λίγο. 5 ώρες απόσταση να πας στο στούντιο. 5 ώρες στο μετρό. Ε, Αθήνα, Τουρκία, κάπου τόσο βγαίνει. Ο Σταν θυμώνει και βρίζει σε λάιφεση και αγαπάει σε ντομινόρ. Υπάρχουν φορές που καρβέρει και οκτάβες. Ποιος άλλος το κάνει. Και τον κρατάμε πίσω. Εμείς, κάτι γυφταριά. Τον κρατάμε πίσω. Θα ήταν Νέα Υόρκη το παιδί, θα τον ήξερε. Θα τον ξέρανε όλοι, ρε, θα τον ξέρανε. Όλη η Αμερική, η Ασία θα τον ξέρανε. Εγώ πρώτος θα ήμουν εκεί πέρα, θα είχα σκάσει. Εκεί πέρα συναυλία πρώτος, θα πλακωνόμουν με Ιαπωνέζες μικρές φοιτητριούλες. Κάτσε πίσω, ρε. Ήρθα να δω το Σταν, κάνε χώρο. Εγώ θα κάτσω πρώτος, μωρί. Πέστροφα, πώς είσαι έτσι. Ο Σταν θέλει να δει κάποιον από τον τόπο του, έναν Έλληνα. Φύγε από εδώ, μωρί. Φύγε από εδώ, ρε, τραβηγμένο παράδειγμα, ρε, για γυναίκα. Είδες, μαζί σου χάνω και το χείμωνο μου. Σταν, αγόρι μου, είσαι στο υπόγειο ήδη. Ήδη. Εκεί που έχω βάλει το κομμωδίνο που ξέρεις, δεν έχω ένα κομμωδίνο. Το κομμωδίνο με το σιρτάρι που πιτσικάρει. Ξέρεις γιατί πιτσικάρει. Βάλε λίγο δύναμη και άνοιξε το. Τράβα το. Ξέρεις για ποιο λόγο πιτσικάρει. Ε? Παράκουσα 2 πούτσες παραπάνω και φράκαρε. Βάλε, κάνε μια μαγιά, τράβα το. Πάρε ρε αγόρι μου, μόνο που βγήκα και τις μάζεψα και σε σκεφτόμουν. Πάρτες και τράβα σπίτι σου. Τηγάνισέ τες με νερό. Άστες 20 λεπτά και να πάρουν χρώμα. Έτοιμε. Πάρτες ρε Στράτο! Τις έχεις και κάθονται. Πάρτες! Για σένα είναι. Για σένα τις πήρα. Πούτσες είναι, δεν είναι σκατά. Μία-μία. Κάθονται εκεί, κάθεται. Φάτινα, τι την έχει! Κάθεται και σε κοιτάει! Σε κοιτάει! Φάτινα, ρε άνθρωπε! Πήγα στη βιβλιοθήκη και έπιασα όλα τα βιβλία, όλες τις κυκλοπαίδες και όλα αυτά. Με κάτι τελειωμένες από Λατίνιδες και Νίτσε μέχρι δεν ξέρω εγώ τι στον Μπούτσο άλλο. Και τα. Άρχισα και τα σκίζα. Και τα πάταγα. Φύγε από εδώ μέσα, λέω! Θα γεμίσω μόνο με Σταν! Θα βρω σαμπουάν Σταν, να το βάζω, να γίνω περισσότερο σαν και σένα, αφρόλουτρο Σταν! Σταν! Προφυλακτικά Σταν! Να μπορώ να γαμάω κι εγώ σαν άνθρωπος. Θα κολλήσω ψεύτικα φρύδια Σταν! Θα κολλήσω ψεύτικα φρύδια Σταν! Τα βγαλμένα, τα ωραία, τα αντρίκια. Θα κολλήσω φυσιά Σταν! Δεν πάω πουθενά έτσι, δεν το βλέπεις. Πουθενά δεν πάω ρε! Όπου ακούω το ένα βράδυ. Που λες πάλι. Και λέω τι είπε ρε το θηρίο, τι είπε λέω ρε μαλάκα, τι λέει λέω. Τι λέει λέω ρε, τι λέει ρε λέω, τι λέει ρε μαλάκα. Τι λέει ρε, κλείστονα, δεν καταλαβαίνω τίποτα ρε. Δεν καταλαβαίνω, θέλω. Δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ. Βάλε ένα ψάρι να κοιτάει μαθηματικές εξισώσεις. Ένα και το άλλο και εγώ το ίδιο. Δεν καταλαβαίνω, τι λες, τι λέει, δεν το πιάνω. Ένα βράδυ τι, θα είσαι με την κοπέλα που χόρευε, που. Γουτσαρίζεστε, έκανες κάτι. Είναι πολλά τα ερωτήματα ρε Σταν, πού να καταλάβω. Φτιάξε κάτι πιο απλό ρε αγόρι μου. Κάτι να μπορώ να δείξω κι εγώ στη μάνα μου. Σήκω Γιάννη, φύγαμε κιάτο. Έφυγε, βαρέθηκα. Ωραία, κάτσε ασχοληθώ άλλο με αυτά τα πράγματα.
Δεν είχε λεφτά να πληρώσει το κινητό του. Εν τω μεταξύ το αμάξι χωρίς βενζίνη. Την ίδια στιγμή που τρελαινόταν, ας πούμε, στο αμάξι που δεν είχε βενζίνη, τελείωνε και η μπαταρία στο iPad. Τι να κάνεις. Από τα νεύρα του κάνει ένα έτσι ο Σταν και του πιάνε τη Louis Vuitton ζακέτα και του σκίζεται. Βαρύ, ρε, μαλάκα βαρύ. Σαν να βλέπω τη διαδικασία που να γράφει τραγούδια έτσι. Σαν να την έχω εδώ, την βλέπω. Κάθεται ο Σταν. Έχει ένα φύλλο χαρτί. iPad, κινητό, Apple, laptop. Και όλα αυτά σε ένα τόσο γραφειάκι. Τίποτα. Και γράφει και μετά από δύο λεπτά σηκώνεται με το κομμάτι, έτοιμο. Και λέω, κοίτα το μπούστι, λέω ρε, τρελάθηκα ρε, τρελαίνομαι ρε, να σε βλέπω να δημιουργείς, θέλω και τίποτα άλλο. Και εγώ σε μια γωνιά, να δίνω σφαλιάρες, να μου δίνω σφαλιάρες. Α, δεν είσαι σαν το Σταν, α, ο Σταν έχει ταλέντο από τη μέρα που γεννήθηκε και πατέρα δήμαρχο, α. Και εστιατόρια και λεφτά, αλλά δεν έχει λεφτά. Αν του στάραν τα λεφτά, του στάραν.